Ένα ακόμη αιματοβαμμένο ξημέρωμα με τα χανιά να θρυνούν ξανά για το χαμό ενό ακόμη ανθρώπου που άφησε στην άσφαλτο την τελευταία του ανάσα. Το νέο δυστύχημα πριν καν συμπληρωθεί εβδομάδα από το πολύ νεκροτροχαίο του Γαλατά που πάγωσε την τοπική κοινωνία σημειώθηκε στον Αλικιανό με έναν 33χρονο να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου του, να καρφώνεται σε κολόνα και ο θάνατός του να είναι ακαριέος. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο άτυχο οδηγό αλβανική καταγωγή επέστρεφε στο Βατόλακο όπου ζούσε με του συγχωριανού του. Σήμερα πια να μην μπορούν να πιστέψουν πω τόσο πρόωρα και άδικα κόπηκε το νήμα τη ζωή του. Είναι το 40ο θύμα, 40ο νεκρό στον ακήρυκτο πόλεμο τη ασφάλτου στην Κρήτη από την αρχή του έτου, με την ανησυχία να εντείνεται όσο η μαύρη αυτή λίστα μεγαλώνει. Σαφώ φταίνουν και οι δρόμοι, αλλά πρέπει να μα κοιμήσει λίγο πιο προσεκτική νομίζω. Ε, Σίγουρα έχουμε και εμεί ευθύνη ε, σαν πολίτε. Ε, γιατί από ό,τι βλέπω και εγώ, δηλαδή γίνονται προσεξίε και τρέχουν αυτό. Και βλέπω και παιδιά που είναι στα προστινά καθίσματα, χωρί παιδικά καθίσματα από πίσω. Οπότε λογικό είναι να είναι η ευθύνη και τη πολιτεία. Αλλά για να μην τα ρίχνουμε πάντα στην πολιτεία, νομίζω ότι και εμεί έχουμε μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Τίποτα ότι να βγουν να πάρουν το αμάξι, αλλά να αποφασίσουν να πιούνε και γουστάρουν να πιούνε παραπάνω, να το κάνουν απλά να το αφήσουν. Ναι, ναι, έγινε κάτι, το πάρουν αύριο. Αλλιώ μπορεί να πάρουν ούτε το αμάξι, αλλά ούτε και αυτοί οι διάγυρε στο σπίτι. Αυτό. όλοι οι νέοι. Λυπάμαι, αλλά όλοι οι νέοι, όλοι οι νέα παιδιά. Λυπάμαι. Τι να κάνω. Τι να πει. Αφού δεν τα βλέπουν οι θύνοντε, Που είναι η δουλειά του. Εμεί τι να κάνουμε. Προσπαθούμε. Καρότσι, τα γκονάκια, τα παιδιά. Τίποτα άλλο. Την ίδια ώρα, η 22χρονη Μαρία που με βαρύτατα τραύματα αλλά ζωντανή ανασύρθηκε από τα συντρίμια του μοιραίου αυτοκίνητου που το πρωί του περασμένου Σαββάτου οδήγησε στο θάνατο τα τρία νεαρά αγόρια, εξακολουθεί να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων. Δεν έχει ακόμη διαφύγει το κίνδυνο, όμω η κατάστασή τη παραμένει σταθερή και αυτό συνδυαστικά με τα σημάδια βελτίωση που αποτυπώθηκαν στην τελευταία αξονική τη τομογραφία που πραγματοποιήθηκε χθε, αναπτερώνει τι ελπίδε. Τη δική του μάχη δίνουν όλε αυτέ τι ημέρε και οι γιατροί τη εντατική. Με όπλο τη χθεσινή απεικονιστική εξέταση, σχεδιάζουν το επόμενο βήμα τη σταδιακή αφύπνιση και με την ελπίδα πως δεν θα υπάρχουν τυχόν επιπλοκές, ευελπιστούν πως θα νικήσει η ζωή. Στη συλληπιτήρια ανακοίνωσή τη για του τρει νεκρού στο Τροχαίο του Γαλατά, η σύγκλιτο του Πολυτεχνείου Κρήτη αναφέρεται στην εγκληματική αδράνεια των αρμοδίων και εμπροκειμένο τη περιφέρεια, καθώ πριν από λίγε ημέρε συμπληρώθηκαν επτά ολόκληρα χρόνια από το τραγικό Τροχαίο έξω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που στέρισε τη ζωή σε δύο νέου ανθρώπου, τη Στέλλα και το Γιάννη. Η δέσμευση ωστόσο για κυκλικούς κόμβους παραμένει ακόμη μόνο στα χαρτιά. Η ελληπής οδική ασφάλεια στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο του νησιού καθιστά πλέον αναγκαία την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της πολιτείας. Ειδικότερα ο σύγκλιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αναμένουμε με αγωνία την υλοποίηση από την περιφέρεια Κρήτης του μελετητικά αδειοδοτημένου έργου της κατασκευής οδικών κυκλικών κόμβων στην ευρύτερη περιοχή της Πολυτεχνιούπολης, το οποίο θα αναβαθμίσει την κυκλοφοριακή ασφάλεια των φοιτητών μας.